Κυρία εκλεκτή συνάδελφε, κυρία Μαραγενού, κυρία Κανελοπούλου και κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι στην ευτυχή θέση να καταθέσω και εγώ τη συνεισφορά μου με το κλείσιμο της πρώτης φάσης, του λόγου, γιατί θα ακολουθήσει και η τέχνη. Θα ακολουθήσει η συζήτηση ενός Τετάρτου και μία ωραία χορευτική παράσταση, την οποία έχει προετοιμάσει η κυρία Λάζου. Και η δική μου συνεισφορά έγκυται στην σύνδεση που θα επιχειρήσω μεταξύ μεγάλων μορφών που αναφέρθηκαν και συνεχίζοντας στους δρόμους που χάραξαν και η κυρία Μαραγκενού και ο κύριος Καλογεράκος, αναφερόμενοι στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, που βέβαια απασχόλησε και άλλους συναδέλφους, επιχειρώντας να αναδείξουμε τα διακυβεύματα, όπως λέμε, του σήμερα και του αύριο, διατρέχοντας όλη αυτή τη διαδρομή και αναδεικνύοντας την επικαιρότητα του παρελθόντος, το οποίο είναι και μέλλον του παρελθόντος παράλληλα. Βάση ρητώσει, η αρχική μας στάση θα ήταν η αναφορά στους προσοκρατικούς φιλοσόφους. Έγιναν αρκετές μηνύες και επαρκής επ' αυτού θα επανέλθω αφού περάσουμε από τον Πλάτων. Αυτό είναι το κύριο θέμα μας, η εστίασή μας. Είναι αυτά που αναφέρονται στην Πολιτεία, στο 7ο βιβλίο, εκεί που έχουμε μία ριζική και δύσκολη προσέγγιση του θέματος. Εν πάση περιπτώσει, εκεί ο Γλαύκων, ο ευμενής συνομιλητής του Σοκράτη, του πλατωνικού όμως Σοκράτη, να το διευκρινίζουμε αυτό, εκφράζει μία σημαντική επιφύλαξη για τον στόχο της ανάθεσης πολιτικών καθηκόντων σε όσους αποδεδειγμένα έχουν φιλοσοφικές ικανότητες, με το σκεπτικό ότι με αυτόν τον τρόπο ίσως αδικηθούν οι φιλοσοφικά πρικισμένοι άνδρες και αναγκαστούν να ζουν χειρότερα, ενώ τους είναι δυνατόν να ζουν καλύτερα. Αδικήσομεν αυτούς και ποιήσομεν χείρον ζήν, δυνατόν αυτής ον άμυνον ζήν. Σε αυτή την εύλογη επιφύλαξη, ο πλατωνικός Σοκράτης απαντά ότι ο νόμος δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό, πώς δηλαδή μια κάποια κοινωνική ομάδα, τάξη, θα ευτυχήσει υπερβολικά μέσα σε μια πόλη, αλλά μηχανεύεται τρόπους για να το εξασφαλίσει αυτό σε όλη την πόλη, συναρμόζοντας τους πολίτες με την πειθό και με τον εξαναγκασμό, πετυχαίνοντας να μεταδίδουν ο ένας στον άλλον την ωφέλεια που ο καθένας χωριστά θα μπορούσε να προσφέρει στο σύνολο. Συναρμότων τους πολίτας πειθείτε και ανάγκη ποιόν μεταδιδώνε αλλήλεις της ωφελίας ειν αν έκαστη το κοινόν δυνατή όσιν ωφελήν. Και έτσι δημιουργώντας ο ίδιος ο νόμος, είναι γνωστή η προσωποποίηση αυτή του νόμου και των νόμων σε πολλά σημεία του πλατωνικού έργου, τέτοιους άνδρες μέσα στην πόλη, όχι για να τους αφήνει να στρέφονται εκεί που θέλει ο καθένας, αλλά για να τους αξιοποιεί ο ίδιος, προκειμένου να εξασφαλίζει τη συνοχή της πόλης. Συνεπώς, οι φιλόσοφοι της σχεδιαζόμενης ιδεατής πολιτείας δεν θα αδικηθούν, αλλά θα τεθούν αντιμέτωποι με δίκαιες αξιώσεις, αν υποχρεωθούν να φροντίζουν και να προφυλάσσουν τους άλλους. Δίκαια προς αυτούς ερούμεν, προσαναγκάζοντας τον άλλον, επιμελήσθετε και φυλάτην. Είναι λοιπόν αυτό που έχουμε μπροστά μας, ένας ριζικός διαχωρισμός μεταξύ της ευδαιμονίας, του άμυνον ζήν, διάφορες διατυπώσεις που απολύγουν στο ίδιο, και των καθηκόντων, των πολιτικών καθηκόντων, τα οποία πολιτικά καθήκοντα επιμερίζονται βέβαια σε μία κατηγορία, στους πρικισμένους, οι οποίοι φυλάτουν κιόλας τους υπολείπους και διοικούν. Η αντίστοιξη που μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε κι εμείς ριζικά, ουσιαστικά το θέμα, έρχεται από τον Αριστοτέλη στο Β5, 1264 κλπ. Των πολιτικών, όπου ακριβώς αυτά που
εκφράζει εκεί ο Σωκράτης, όπως λέει, σαν να ήταν ο πραγματικός Σωκράτης, εν πάση περιπτώσει, τα θεωρεί απαράδεκτα και σκανδαλώδη και προσπαθεί να δείξει τις αντιφάσεις και τα διέξοδα με όρους πλατωνικούς. Αυτό είναι ενδιαφέρον, αν σταθεί κανείς στο ευρύτερο απόσπασμα. Λέει λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να προσδοκά κανείς μία ευδαίμονα πόλη εάν όλα ή κάποια μέρη αυτής δεν μετέχουν της ευδαιμονίας. Δεν ισχύει το ίδιο και αυτό είναι πολύ διαφωτιστικό με την ευδαιμονία, αυτό που ισχύει με τους αριθμούς, όπου από ένα σύνολο περιττών αριθμών μπορεί να προκύψει, μία σειρά περιττών αριθμών μπορεί να προκύψει στο σύνολο ένας άρτιος. Αυτό δεν ισχύει, λέει ο Αριστοτέλης, έχουμε μετάβαση σε άλλον γένος, άρα εάν κάποιοι δεν μετέχουν της ευδαιμονίας, έστω και λίγοι, ακυρώνεται το όλο πρόγραμμα, που είναι το να είναι η πόλη ευδαίμων, και επιπλέον, εάν αυτοί που αποκλείονται της ευδαιμονίας ρητά είναι οι φύλακες, τότε με βάση το προηγούμενο, επειδή κάποιοι πρέπει να τύχουν και να μετέχουν της ευδαιμονίας, αυτοί θα είναι κάποιοι άλλοι, θα είναι οι χειρόνακτες, θα είναι οι δημιουργοί όπερ άτοπων, διότι ακριβώς πάλι με πλατωνικούς όρους δεν θα περίμενε κανείς αυτοί που είναι απαλλαγμένοι από τη χειρονακτική εργασία, οι ασκούντες τα υψηλά φιλοσοφικά, υψηλές δραστηριότητες και φιλοσοφικά καθήκοντα, να ζουν χειρότερα από τους άλλους, που βρίσκονται σαφώς κατώτερα, σε κατώτερη θέση στην κοινωνική ιεραρχία. Συνεπώς, πρέπει να αλλάξει όλος προσανατολισμός, πρέπει να μεταρρυθμιστεί το πρόγραμμα, το πολιτικό, και εδώ, από εκεί πέρα, ο Αριστοτέλης καταθέτει τη δική του πρόταση, αντιπρόταση, και βλέπει κανείς, εάν ανατρέξει και στα ευρύτερα συμφραζόμενα, τι ακριβώς πρέπει να αλλάξει προκειμένου να μετέχουν και οι φύλακες της ευδαιμονίας, τουλάχιστον αυτοί που είναι απαραίτητοι για την ευδαιμονία της πόλεως, αυτά που και εμείς σήμερα θα θεωρούσαμε ξένα προς εμάς. Τα γνωστά, η άρνηση απόκτησης οικογένειας και η απαγόρευση απόκτησης προσωπικής περιουσίας. Διότι, όπως λέει ο Αριστοτέλης και τονίζει εμφατικά, αυτά ακριβώς είναι και ανθρωπολογικά σημαντικά. Οι άνθρωποι αγαπούν τα οικεία, αγαπούν τα ίδια ποίηματα, ό,τι δημιουργούν οι ίδιοι και ό,τι τους ανήκει, και μέσα από αυτή την ανθρώπινη, πολύ ανθρώπινη αγάπη μπορούν να διοχετεύσουν και την αγάπη και την, κυρίως την έμπρακτη υπηρέτηση του αγαθού, του ύψιστου, της ευδαιμονίας, της πόλεως, γιατί πολύ σωστά υπόθηκε αυτό, βέβαια, συνεχώς πρέπει να το τονίζουμε, δεν διαχωρίζεται η ατομική ευδαιμονία από την ευδαιμονία της πόλεως. Έχουμε λοιπόν εδώ έναν πολύ ενδιαφέροντα διάλογο, ο οποίος δεν ολοκληρώθηκε, διότι δεν μπορούσε βέβαια να απαντήσει ο Πλάτων στον Αριστοτέλη και δεν έχουμε κάποια κείμενα πλατωνικών που θα απαντούσαν για λογαριασμό του. Στο μεταξύ είχαν αλλάξει και ίσως οι πολιτικές συνθήκες. Θα λέγαμε, ερμηνεύοντας ευμενώς τον Πλάτωνα και χάριν της συζητήσεως και του επιχειρήματος, μία απάντηση βρίσκεται σε προημότερη φάση της πολιτείας, στο τέταρτο βιβλίο, όταν ο πλατωνικός Σωκράτης, αφού τονίσει πόσο τεράστιο και ασαφές και δύσκολο είναι το ζήτημα, λέει ότι ακριβώς επειδή είναι έτσι δύσκολο, γι' αυτό θα αφήσουμε την φύση τελικά να καθορίσει και να αποφασίσει ποιοι θα ευδαιμονήσουν. Είναι κάτι που θα άξιζε περαιτέρω πραγμάτευσης. Οι όροι λείπουν για κάτι τέτοιο, τουλάχιστον για μια άμεση απάντηση στο πρόβλημα, μόνο έμεσα να το προσεγγίσουμε. Θα έλεγε κανείς ότι οι νομοθέτες, οι οικιστές της πόλεως στο 7ο βιβλίο της πολιτείας, ίσως διαπράττουν μία τρόπον την αλαζονική θεώρηση, μία ύβρη, όταν
επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους τον ρόλο που κατά τα άλλα θα είχε μόνο η φύση, να αποφασίσει ποιοι θα ευδαιμονήσουν. Αντίθετα, οι οικιστές πρέπει να κρίνουν και να κρίνουν καθαρά με πολιτικά και πρακτικά κριτήρια. Και έχουμε εδώ βέβαια και ένα πρόβλημα εσωτερικού διχασμού των μελών, των πολιτών της ιδεατής πολιτείας. Άλλοι είναι εκείνοι που ευδαιμονούν ή δεν ευδαιμονούν και άλλοι είναι εκείνοι που αποφασίζουν. Αυτό το πρόβλημα είναι με όρους πολύ σαφείς και οξύς, επίκαιρο, διατρέχει την ιστορία των ιδεών. Απλώς ενδεικτικά μπορούμε να πούμε ότι πολλούς αιώνες αργότερα, αλλά και στον προθάλαμο, προστάδιο της δικής μας εποχής, μπορούμε να δούμε τον αγγλικό φιλελευθερισμό ως μία αριστοτελική τοποθέτηση, κατά βάση, η οποία όμως είναι και πλατωνική. Εάν λάβουμε υπόψη και τον Πλάτωνα που λέει ότι η φύση αποφασίζει. Λέει λοιπόν ο Άνταμ Σμιθ στην θεωρία των ηθικών συναισθημάτων ότι η διοίκηση, η διαχείριση του μεγάλου συστήματος του σύμπαντος, η φροντίδα για την καθολική ευτυχία όλων των έλογων όντων, αυτό είναι η υπόθεση του Θεού και όχι του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, εκείνο που μπορεί να κάνει, είναι κάτι πιο μετριοπαθές, πιο ταπεινό, να νοιαστεί για τους δικούς του ανθρώπους, για την οικογένεια, για τους φίλους και για τη χώρα, βέβαια, που εκεί φαίνεται ότι είναι αναπόφευκτη πάλι η πολιτική διάσταση του ζητήματος. Και η ικανοποίηση των αναγκών αυτών, των ατομικών αναγκών, μπορεί να αποτελέσει μέρος και της επίλυσης του προβλήματος της ευδαιμονίας στο καθολικό, στο συμπαντικό επίπεδο, για το οποίο αποφασίζει, όπως λέει, «the great director of nature», ο Θεός, η φύση. Δεν έχει ουσιαστική διαφορά εδώ. Και στην ίδια κατεύθυνση κινείται βέβαια και η πιο γνωστή παραδοχή του οικονομικού φιλελευθερισμού, που είναι και πολιτικός στην προέκτασή του, ότι και εδώ έχουμε μία διαλεκτική, και αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, η διαλεκτική και στην φιλελεύθερη σκέψη, την κλασική φιλελεύθερη σκέψη, η ικανοποίηση των αναγκών μας, άρα και της επιδίωξης της ευτυχίας, δεν προέρχεται από την άμεση εκδήλωση αυτής της επιδίωξης και της αγάπης για το αγαθό το δικό μας, αλλά από την αναγνώριση του συμφέροντος των άλλων. Περιμένουμε να μας ταΐσει, όπως λέει πολύ χαρακτηριστικά, ο Κρεοπόλης και ο Αρτοπόλης κλπ, ακριβώς επειδή περιμένουν οι ίδιοι να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Και επειδή τελειώνει ο χρόνος βέβαια, νομίζω η αντίστοιξη και η διάκριση και η σύγκρουση είναι εμφανής. Το θέμα είναι εάν μπορεί να συμβιβαστεί και με ποιους τρόπους το ατομικό συμφέρον, να το πούμε απλά, με το καθολικό, με το συμφέρον του συνόλου. Έχουν ανακύψει βέβαια διάφορες προσεγγίσεις, διάφορα πολιτικά προγράμματα και φιλοσοφικά. Έχουμε τον Καντ μετά τον φιλελευθερισμό και επηρεασμένο και από αυτόν να λέει και αναφέρθηκαν και συνάδελφοι μέχρι τώρα ότι εν ολίγης άλλο πράγμα η ευδαιμονία και άλλο η αρετή. Αυτό είναι ριζική άρνηση του αρχαίου ελληνικού προγράμματος και δεν ενδιαφέρεται ο άνθρωπος για το αν κατακτά την ευδαιμονία, αλλά για το αν μέσω της αρετής καθίσταται άξιος για την ευδαιμονία. Κάτι πολύ αφηρημένο και όχι και τόσο ελκυστικό. Ωστόσο και ο ίδιος ο Καντ στην πολιτική του φιλοσοφία αναζήτησε τρόπους για την ένταξη της ατομικής ευδαιμονίας στην ευδαιμονία της πολιτικής κοινότητας και μάλιστα της πανευρωπαϊκής και ίσως και παγκόσμιας για την εποχή του. Και ανάλογες προσεγγίσεις βλέπουμε και στον Χέγγελ, όπου έχουμε διάφορες οπτικές γωνίες που καταλήγουν στην ανάγκη επίτευξης της συνολικής ευδαιμονίας, της πολιτιακής ευδαιμονίας,
διαμέσου της επίγνωσης και της συνείδησης ότι αυτό υπηρετεί και την ατομική ελευθερία και τους, κατά τα άλλα, ανθρώπινους, πολυανθρώπινους στόχους για να ανθίζει κανείς, όπως ανέφερε και η συμμαθήτριά μου, η Κατερίνη Λεύκα. Επομένως, τα προβλήματα τα έχουμε μπροστά μας, αποτυχίες, ενδεχομένως στην επίτευξη ανάλογων στόχων συνδυασμού και συγκερασμού στην εποχή μας, να αναφέρω το περίφημο από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, η ατομική, η ανάπτυξη του ενός είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη όλων. Έγιναν και αναφορές από την κυρία Ποταμιάνου και την κυρία Κεχρολόγου. Εάν αυτό απέτυχε στην εποχή μας, πια θεωρούμε ότι δεν έχει κανένα αντίκρισμα, να ασχοληθούμε με αυτούς που διατύπωσαν αυτό το πρόγραμμα, γιατί περί προγράμματος πρόκειται, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ξεπεράσει το πρόβλημα αυτό καθεαυτό. Το βρίσκουμε μπροστά μας και με άλλους τρόπους. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.